Ας αφήσουμε λίγο το Citroën AMI για αρκετό καιρό μάλλον, έτσι λίγο να κοιμάται εδώ μέσα και πάμε να δούμε το Kia Niro. Είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, εγώ το δοκίμασα. Δεν ξέρω αν το δοκίμασε και ο αρχηγός. Ποιο Kia θα έπαιρνες? Δεν ξέρω, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Το φετινό δεν το έχω οδηγήσει, να σου πω την αλήθεια, και δεν θα ήθελα να δώσω μια απάντηση. Μα, θα το δοκιμάσω, θα σας πω. Θα σας στείλω ένα μήνυμα. Λοιπόν, αυτό το Kia Niro βγαίνει και σε HEV, hybrid δηλαδή, και σε plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό. Εδώ έχουμε το HEV, δηλαδή το υβριδικό. Και πιστέψτε με, είναι πολύ καλό για υβριδικό. Βέβαια, οδηγικά δεν θα σε ενθουσιάσει, αλλά τουλάχιστον θα σε πάει άνετα, όμορφα και χωρίς προβλήματα. Όπως είπα, αυτό το Kia Niro είναι κάτι το διαφορετικό. Και ας ξεκινήσουμε με τη σχεδίαση, που η σχεδίαση μου κάνει πολύ εντύπωση, η σχεδίαση. Εντάξει, έχω δει και τα EV6 και τα υπόλοιπα καινούρια, όπως είναι και το Sportage, αλλά αυτό είναι και αυτό ένα από τα καλά. Κοιτάξτε δηλαδή το μπροστινό τμήμα. Αυτό δεν σου κάνει αυτοκίνητο παραγωγής. Εδώ είναι τα φώτα, εδώ είναι τα LED, ανάβουν τα LED εδώ. Πραγματικά, και όσο πηγαίνεις και προς τα πίσω, κάνει φοβερές διχρωμίες, όπως το βλέπετε εδώ. Εδώ αυτό το κομμάτι μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, πως είναι χωμένη μέσα η πόρτα. Εδώ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι σωστό αεροδυναμικά, δεν ξέρω. Εδώ πάλι, όπως είπαμε, η διχρωμία και τα πίσω φώτα. Κοιτάξτε εδώ. Όπως είπα, είναι Niro HEV, δηλαδή είναι το υβριδικό. Είναι 4,4 μέτρα μήκος και 1,8 το πλάτος. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το κομμάτι με το νέο λογότυπο Kia. Εντάξει, το έχουμε αρκετό καιρό βέβαια αυτό, με πολλά νεύρα στο καπό. Όσο για τον κινητήρα, όπως είπαμε, είναι hybrid και εδώ έχουμε έναν 1600 κινητήρα και μια βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα που είναι περίπου 40 άλογα ο ηλεκτροκινητήρας. Το αποτέλεσμα, αυτό που βλέπω δηλαδή στο δρόμο, είναι κάτι το φυσιολογικό, αξιοπρεπέστατο μπορώ να το πω. Δεν έχει πολύ νεύρο. Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ ο ηλεκτροκινητήρας. Εδώ βλέπουμε πορτοκαλί καλώδια. Δεν ακουμπάς. Εν τω μεταξύ έχει και αμορτισέρ, έτσι, για το καπό. Εντάξει. Στο εσωτερικό, παιδιά, πραγματικά το έχουν... Stop. Πραγματικά, στο εσωτερικό το έχουν προσέξει και αυτό πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ την ενιαία οθόνη, η οποία δεν είναι ενιαία οθόνη. Έχουμε ένα ξεχωριστό πίνακα οργάνων ψηφιακό και την οθόνη αφής. Από εδώ και πέρα, εδώ κάτω, έχουμε αυτό το ωραίο που έχουν κάνει στην Kia, το οποίο είναι μία οθόνη η οποία, πατώντας ένα κουμπί, κάνει εναλλαγή στο infotainment, διαλέγεις δηλαδή το navigation, οτιδήποτε, το ραδιόφωνο, οτιδήποτε άλλο, και μετά με πάλι πατώντας αυτό, ακουμπώντας μάλλον για την αφής, έχεις τον έλεγχο του κλιματισμού. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Προχωρώντας, βλέπουμε και το καινούριο τιμόνι εδώ της Kia με το καινούριο λογότυπο. Καινούριο, έχει παλιώσει τόσο καιρό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στην κατανάλωση. Στην κατανάλωση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Η εταιρεία λέει κάτι για 4,4-4,5, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπόρεσα να δω κάτι τέτοιο. Εδώ γράφει τώρα 7-7,2, αλλά δεν είναι πολύ ενδεικτική αυτή η τιμή. Εγώ κατάφερα περίπου στα 5,5 με 6, εκεί κατάφερα να το πάω. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ηλεκτροκινητήρα έτσι για πολύ λίγα χιλιόμετρα, ελάχιστα χιλιόμετρα δηλαδή. Μετά ενεργοποιείται ο θερμικός κινητήρας. Τώρα, κλασικά, οι περισσότεροι ξέρετε ότι εδώ, εάν θέλεις εδώ να έχεις ένα ενιαίο χώρο, το κλείνεις και με ένα κουμπί βγαίνει αυτό εδώ για να βάζεις τον καφέ σου, να βάζεις το νερό σου, οτιδήποτε άλλο. Ο περιστροφικός κινητήρας... Τι είπα...
Όχι, ξεχάστε το, δεν είναι Βάνκελ. Ο περιστροφικός αυτός διακόπτης. Πολύ ωραία αυτή η κονσόλα, με τα κουμπάκια, όλα οργανωμένα ωραία. Η ασύρματη φόρτιση για κινητό. Όπως σας είπα, αυτή η οθόνη η οποία κάνει την εναλλαγή. Δείτε το και από εδώ. Πολύ έξυπνο, έτσι. Και αυτά εδώ που εδώ πέρα βλέπουμε χρώμα, φως να έχει. Βλέπετε εδώ διάφορα πράγματα που έχουν κάνει στη σχεδίαση IKEA. Πολύ ωραίο. Πολύ προσεγμένο. Επίσης θα σας πω και για το χώρο. Ο χώρος είναι πραγματικά πολύ καλός. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι εδώ πίσω έβαλα το παιδί μου και κάθισε όρθιο για να αλλάξει. Και δεν πήγα πολύ μπροστά το κάθισμα του συνοδηγού, απλά το λέω. Εδώ το προσκέφαλο και του συνοδηγού αλλά και του οδηγού. Και εδώ στην πλάτη βλέπουμε USB-C θύρα, όπως και από την πλευρά του οδηγού. Πάμε να δούμε και το χώρο αποσκευών. Βέβαια είναι λίγο φορτωμένος, άρα δεν νομίζω να καταλάβετε και πολλά. Πάμε τώρα να πούμε για τη μούλα. Τη μούλα θα την κρίνετε εσείς. Να πω ότι ξεκινάει από 33.700 ευρώ, από εκεί ξεκινάει, και καταλήγει στα περίπου 6.000 παραπάνω, δηλαδή κοντά στα 40.000. Αυτό το HEV, δηλαδή το υβριδικό, όχι plug-in hybrid, ούτε το ηλεκτρικό. Αυτό το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πώς την κρίνετε εσείς.